Δεν κατάλαβα, ρε. Θα δουλεύω εγώ και στα κάθεσε. Σκέφτομαι, αφεντικό, σκέφτομαι. Α, μπα και τι σκέφτεσαι. Και όταν ο άνθρωπος σκέφτεται. Ναι, τώρα εσύ με την κυρία Λιάννα. Άρχισες πάλι τώρα. Κάτσε να τελειώσω, ρε, αφεντικό, δεν με αφήνεις. Άντε, τελείω να κάνουμε και καμιά δουλειά. Γιατί θες να την παντρευτείς? Θες να σου απαντήσω? Ναι, έχω απορίες. Και στο σχολείο όταν πηγαίναμε είχα απορίες. Και ο δάσκαλος ρώταγε, ποιος έχει απορίες? Σήκωνα το χέρι μου. Είχα απορίες. Λοιπόν, γιατί θες να την παντρευτείς? Για το παιδί ή επειδή την αγαπάς? Μα τώρα είναι ερώτηση αυτή. Ναι, ρε αφεντικό, θέλω να καταλάβω. Μη φοβάσαι, δεν μας ακούει κανείς. Την αγαπάω. Ωραίο. Τι ωραίο. Τότε θα την παντρευτείς. Και αν μου αρνηθεί? Δεν θα σου αρνηθεί, ρε αφεντικό, αφού σ' αγαπάει πολύ η κυρία Λιάννα. Αλλά πρέπει να καταλάβει όμως πόσο πολύ την αγαπάς εσύ. Την αγαπάς πολύ, ρε αφεντικό, έτσι δεν είναι? Σταμάτα, μωρέ. Μη τρέπεσαι, ρε αφεντικό. Είναι ωραίο όταν οι άνδρες λένε τα αισθήματά τους. Εσένα ποιος το έμαθε αυτό πάλι? Η ζωή. Όταν ο άνθρωπος λέει τα αισθήματά του, ξαλαφρώνει. Γίνεται ο καλύτερος. Άμα τα κρατάς μέσα, ρε αφεντικό, σε πιέζουνε, σε κάνουνε, σε ράνουνε. Άκου τι σου λέει ο Θωμάς. Κάτι ξέρει από αγάπες ο Θωμάς. Καλά, πάμε να κάνουμε καμιά δουλειά τώρα, άντε. Ξέρει πώς κάνουν οι άντρες σαν μικρά παιδιά. Δεν είναι αδυναμία να αγαπάς, ρε αφεντικό. Δύναμη σου δίνει.